Καλό μεσημέρι, κυρία Λέπη. Γεια να είστε καλά. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση που θέλω να κάνω, διάβασα μια χθεσινή δήλωση ε, του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού ε, Κόμματο Ελλάδο, του κ. Κουτσούμπα, ότι είναι εκβιαστικό το δίλημα κυβερνησία ή σταθερότητα. Γιατί είναι εκβιαστικό το δίλημα αυτό, ε, Κοιτάξτε, γιατί η έννοια σταθερότητα άλλη, άλλη έννοια έχει για την Νέα Δημοκρατία, θα έλεγα και το ΣΥΒΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, και άλλη έχει για το λαό. Για μα, σταθερότητα για το λαό σημαίνει να ικανοποιούνται οι βασικέ και ζωτικέ ανάγκε του. Ενώ για την κυβέρνηση σημαίνει να περνάει το ένα μέτρο μετά το άλλο με σταθερότητα και να μα αλλάζει τα φώτα. Αυτό έχει αποδειχτεί όλα τα προηγούμενα χρόνια και αυτό επιβεβαιώνεται και για τη συνέχεια. Γιατί πλέον είναι διατυμπανισμένο ότι το επόμενο κυβερνητικό πρόγραμμα, όποια κυβέρνηση και να βγει, είναι περίπου προδιαγεγραμμένο. Είναι το Ταμείο Ανάκαμψη, είναι η συνέχεια των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών, είναι η πράσινη ανάπτυξη. Δηλαδή είναι η συνέχεια τη φτώχεια, τη ανασφάλεια για, το, για το λαό. Άρα για μα δεν υπάρχει τέτοιο δίλημα σταθερότητα ή ακυβερνησία. Για μας το δίλημα είναι να είναι αδύνατη όσο είναι δυνατόν πιο πολύ αυτοί που έτσι ή αλλιώ αντιλαϊκή κυβέρνηση θα φτιάξουν. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, και ειδικά το τελευταίο διάστημα, τι τελευταίε μέρες, διαπιστώνουμε ότι τα παζάρια γίνονται ανερυθρίαστα και προκλητικά ε, πάνω από το τραπέζι. Και δεν ξέρουμε κάτω από το τραπέζι, πάντως πάνω από το τραπέζι γίνονται εμφανώ. Ε, και γι' αυτό το λόγο θεωρούμε πως αν έχει ο λαός ένα δίλημα για το οποίο πρέπει να σκεφτεί, είναι να είναι όσο πιο κάτω γίνονται αυτοί που παίρνουν τον έναν αντιλαϊκό νόμο μετά τον άλλον και όσο πιο ισχυρό το ευγατικό λαϊκό κίνημα που μπορεί να του εμποδίζει, να του καθίζει στο σκαμνί και αυτό ταυτίζεται με την ισχυροποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματο. Το ΚΚΕ βλέπει ότι υπάρχει πάνω από το τραπέζι και λέτε ανερυθρία στα συναλλαγέ. Αρχίζουν και γίνονται πολιτικέ συναλλαγέ. Και Κι όμω και, ο δημοσιογραφικό κόσμο, αλλά και πολλοί πολίτε βλέπουν ότι υπάρχει απόκληση. Εκτιμούν ότι υπάρχει απόκληση γιατί ζητάει, επί ο κύριο Ανδρουλάκη μια κυβέρνηση η οποία δεν θα έχει ούτε τον έναν ούτε τον άλλον. Οι ΜΕΝ λένε ότι δεν μπορεί να είμαι εγώ πρώτο κόμμα και να μην έχω δικό μου πρωθυπουργό. Οι ΔΕ λένε το ακριβώ ακριβώς το ίδιο. Πώ γίνεται αυτό, δηλαδή ο κόσμο να πιστεύει ότι δεν υπάρχει ταύτιση απόψεων ακόμα και του τρικοματισμού Νέα Δημοκρατία, ε, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟ και εσεί να βλέπετε στην αλλαγή. Κοιτάξτε, όχι, είναι οι πολιτικέ είναι, είναι ίδιε. Φυσικά κάποιε διαφορέ υπάρχουν, αλλά είναι, στα, στα βασικά συμφωνούν. Και θέλω να σα θυμίσω, γιατί ο λαό μα έχει πείρα και δεν βρισκόμαστε ούτε στο 2012 ούτε στο 2009. Έχουμε αλλάξει τα τελευταία χρόνια πολλού πρωθυπουργού και επίση έχουμε δει όλα τα κυβερνητικά ή άλλα σχήματα να χρησιμοποιούνται ακριβώ για να ο ένα να κόβει και ο άλλο να ράβει. Σα θυμίζω ότι έχουν υπάρξει μονοκομματικέ κυβερνήσει, πολυκομματικέ κυβερνήσει, τεχνοκρατικέ κυβερνήσει, σειραφέ κομμάτων και τα σχετικά. Κόμματα της νύχτας που εμφανίστηκαν, έπαιξαν το ρόλο τους και μετά εξαφανίστηκαν. Θυμίζω μόνο ενδεικτικά το ποτάμι, τους αντιμνημονιακούς ανέλ, τη ΔΙΜΑΡ, την Ένωση Κεντρών. Πού είναι όλοι αυτοί τώρα. Άρα δεν έχει τόσο σημασία αυτό. Μεγαλύτερη σημασία έχει ότι γίνεται από ό,τι φαίνεται μια εναγώνια προσπάθεια να βρεθεί το σχήμα αυτό με τον ένα ή τον άλλον τρόπο που θα συνεχίσει να βγάζει την πουγάδα για τους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους, για τα κέρδη τους, για τις εταιρείε, για τις επιχειρήσεις. Αυτό πλέον ο λαός μας μπορεί να το καταλάβει πολύ καλύτερα και ειδικά το τμήμα αυτό που υποφέρει, που δεν τα, βγάζει, δεν, δεν τα φέρνει βόλτα, που κάθε 15 του τελειώνει ο μισθό. Αυτό το τμήμα μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι δεν πρέπει να σκορπίσει την ψήφο του, τον αγώνα του, την αγωνία του, την οργή του, αλλά να συγκεντρώσει τη δύναμή του, να ισχυροποιήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα που γνωρίζει, ότι αυτό ψηφίζει, αυτό είναι, που ξέρει ότι είναι δίπλα του, ότι δεν θα το προδώσει, ότι δεν έχει σχέσεις και δεσμεύσεις με επιχειρηματικά ή άλλα συμφέροντα. Αυτό δηλαδή που μπορεί να κάνει τους αστούς, τους πλουτοκράτες, τους πολυχορτασμένους να το Είναι σαφές αυτό που λέτε και είναι γνωστό τι προσδοκά ο λαό από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με τη ρητορική που έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Δεν είναι γνωστό όμως τι προσδοκά το ΚΚΕ από το λαό. Εμείς, κοιτάξτε να δείτε, το λαό μας δεν το κοιτάμε στα δόντια. Ούτε χωρίζουμε τους ανθρώπους αριστερούς και δεξιούς και κεντρώους. Και... Εμείς μιλάμε για αυτό που αντικειμενικά ισχύει. Δηλαδή, το σε ποια τάξη ανήκει ο κάθε άνθρωπος. Αν είναι με τους πολλούς ή με τους λίγους. Αν είναι με τους ανθρώπους που τα έχουν ευρύ έτοιμα ή αν είναι με του ανθρώπου που μοχθούν καθημερινά για να μεγαλώσουν τα παιδιά του, για το μεροκάμα για τη ζωή. Για τη... Αυτή. Άρα, εμεί έχουμε την πιο ενωτική πρόταση απέναντι στο λαό και προ το λαό. Η πρόταση που λέει ότι η εργατική τάξη, οι φτωχοί αυταπασχολούμενοι, οι συνταξιούχοι, οι νέοι άνθρωποι μπορούν να ενωθούν, μπορούν να νικήσουν. Τι πιο ελπιδοφόρο από τις σκηνές που είδαμε αυτές τις μέρες στη Γαλλία. Δηλαδή από έναν εργαζόμενο λαό ενωμένο να παλεύει ενάντια σε μια απαράδεκτη αντιασφαλιστική μεταρρύθμιση που πάει τα έτη συνταξιοδότητα από τα 62 στα 64 με 43 χρόνια εργασία, δηλαδή για να πάρει σύνταξη και εκεί πρέπει να γίνεις highlander, ας το πούμε για να... Δηλαδή όπως και στην Ελλάδα, στα 67... Με, 40 χρόνια ναι, με προκαλείτε όμω τώρα να σα ναι. ρωτήσω. Στη Γαλλία γίνονται αυτά που γίνονται με μισθό, 100 το μισθό πάνω από τα 1.500 ευρώ και με ε, όριο συνταξιοδότηση σήμερα, πριν αυξηθεί, στα 62. Στην Ελλάδα, τώρα αυξήθηκε ο μισθό, στα 780, το όριο συνταξιοδότηση είναι 67 και δεν γίνεται τίποτα. Όχι, δεν γίνεται τίποτα. Ε, πώς, ε τι ε, γίνεται, ε, γιατί εγώ δεν βλέπω να υπάρχει αντίδραση. Ούτε από, ούτε από τα κόμματα και ειδικά τα κόμματα αντίδραση όπω είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο, ούτε βέβαια και από τα συνδικάτα, από τι οργανώσει. Επιτρέψτε μου να σα πω. Καταρχήν, το παράδειγμα τη Γαλλία προσφέρεται για ουσιαστικά συμπεράσματα και για έναν ακόμη λόγο. Για το ότι για τον. Προοδευτικό, τον πραγματιστή, τον ρεαλιστή, όπω θα λέγανε, εν περιπτώσει, τότε Μακρόν, είχαν πανηγυρίσει όλα τα κόμματα εδώ στην Ελλάδα. Το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ. Διάβασα, θυμήθηκα πρόσφατα και μια δήλωση του κ. Βαρουφάκη στην Guardian για το ότι είχε. Ενδεχομένω <συμήθηκε> να πανηγυρίσει, γιατί αν δεν ήταν ο Μακρόν, <συμήθηκε> να ήταν η ΛΕΠΕΝ. Να για, για δείτε τώρα, θα ήταν πολύ χειρότερα. Για δείτε όμω τώρα τι γίνεται από τον δημοκράτη Μακρόν. Ο δημοκράτη Μακρόν έβγαλε την, τα σώματα καταστολή και χτύπησαν άγρια του εργαζόμενου. Ο δημοκράτη Μακρόν στο Σύνταγμα δε, δεν εφαρμόζει τι πιο αντιδραστικέ διατάξει του συντάγματο που ούτε στη Βουλή δεν μπαίνει το θέμα, αλλά με ένα προεδρικό διάταγμα πάει να αντιμετωπιστεί. Ο Δημοκράτη Μακρόν θεωρεί ότι τα εκατομμύρια εργατών που κατέβηκαν και διαδηλώνουν για να μην ανέβουν τα όρια συνταξιοδότηση ε, είναι μπουλούκια που δεν έχουν σημασία. Κι όμω η πιο ελπιδοφόρα σκηνή, γι' αυτό επιτρέψτε η πιο ελπιδοφόρα στιγμή είναι όταν οι οργανωμένοι εργάτε Πήραν στο κυνήγι τα σώματα καταστολή, όπω είδατε στη Βοητεστή, στα βίντεο και τραγουδάγαν όλοι μαζί το τραγούδι τη παγκόσμια αυγατική τάξη, τη διεθνή. Αυτό λοιπόν είναι το πιο ελπιδοφόρο για εμά. Αλλά επειδή είπατε κάτι, το ΚΚΕ δεν είναι κόμμα αντίδραση. Το ΚΚΕ έχει πρόταση εξουσία, την οποία και την καταθέτει ανοιχτά στον ελληνικό λαό, και πρόταση διακυβέρνηση. Και καλεί τον ελληνικό λαό να ασπαστεί αυτή την πρόταση, και είναι έτοιμο αύριο, αν την ασπαστεί, να κυβερνήσει. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα δηλαδή λέει το ότι, κο... ότι μπορούμε να. Μη, ότι πρέπει Μόνο να... του όμω. Όχι, όχι σε συνεργασία. Γιατί, μας... γιατί έχει, έχει, ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει πει ευθέω και ο κύριο Τσίπρας ότι ακόμη και με το ΚΟΚΟΕ θα μπορούσε να συνεργαστεί, αλλά δεν βλέπω να υπάρχουν βίκο αότα από την πλευρά του Περισσού. Ναι. Ευτυχώ τώρα τελευταία βγαίνουν κάποιοι του ΣΥΡΙΖΑ και λένε ότι δεν ισχύει αυτό και ότι τα προγράμματά μα, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΟΚΟΕ, είναι μη συνθέσιμα. Άργησε, αλλά το είπε ότι είναι μη συνθέσιμα. Και φυσικά, πώ να είναι συνθέσιμα. Εμεί είμαστε με του ευγάτε που διαδηλώνουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι με το Μακρόν. Μα χωρίζει χάο. Εμεί είμαστε με το ότι η επιστήμη και η τεχνολογία έχει κάνει θαύματα. Και μπορεί ο εργαζόμενος λαός να ζήσει καλύτερα, να ζήσει σε μια ανθρώπινη κοινωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι με την πράσινη ανάπτυξη και το χρηματιστήριο ενέργεια. Εμεί είμαστε με του εργαζομένου που παλεύουν να μην του πάρουν τα σπίτια. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι με τον ηλεκτρονικό πληστηριασμό. Εμεί είμαστε την πρώτη μέρα του πολέμου διαδηλώσαμε ανάμεσα από τη Ρώσικη και πρεσβεία στην Αμερικάνικη. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι μπορούμε να συμμετάσχουμε στον πόλεμο και συμφωνεί με τη συμμετοχή στον πόλεμο, αρκεί λέει να είναι υπό την αιγίδα ενό οργανισμού, δηλαδή τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του ΝΑΤΟ. Εμεί είπαμε ότι τα τάγματα του ΑΖΟΦ είναι η ντροπή ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν με αυτού που χειροκροτούσαν τα τάγματα ΖΟΦ. Άρα, Καλά, και... εξαπίνει πια και ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτήν εξαπίνεις... την Νομίζω ότι ο... του τώρα, ε... ειδικά εξαπίνεις... με την εμφάνιση των τάγματων ΖΟΦ. Όποιο ανακατεύεται με τα πίτουγα, τον τρώνε οι κότε. Λοιπόν, κύριε Αλέπη, μια τελευταία ερώτηση πριν κλείσουμε, γιατί δεν μα πιέζει και ο χρόνο. Θεωρείτε ότι η επιλογή τη ημερομηνία των εκλογών έχει, κάτι... έχει κάποια στοχοποίηση, ειδικά με του νέου. Κοιτάξτε να δείτε, να σα πω να μπω στο μυαλό τώρα του Πρωθυπουργού για αυτά τα ζητήματα και τα λοιπά. Τι να σα πω, ενδεχομένω. Όμω, αν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω, είναι επειδή την νεολαία τη θεωρούν ή την, γενικά την κολακεύουν, αλλά φροντίζουν να τη κάνουν το βίο αβίωτο στα εργασιακά, στα μορφωτικά, στα άλλα δικαιώματα. Έχει τη δυνατότητα και τώρα, αυτό που έδειξε με τις μεγάλες κινητοποιήσεις ε, μπροστά στην ανίποτη τραγωδία που ζήσαμε ναι. με τα τέμπη, να ολοκληρώσει τα βήματά της και να ενισχύσει το κόμμα αυτό που γνωρίζει ότι προβάλλει το αληθινά προοδευτικό, ότι μπορεί να ζήσει τη ζωή που ονειρεύεται. Και αυτό το κόμμα είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα. Κυρίε και κύριοι, ήταν ο κύριο Πέτρο Αλέπη, μέλο τη Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδο και υποψήφιο του ΚΚΟΕ στον βόρειο τομέα. Κύριε Αλέπη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία